Καλησπέρα, παιδιά! Old School εδώ. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο κομμάτι σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι το τροφοδοτικό. Όχι τόσο γιατί τροφοδοτεί, οπότε το κάνει αναγκαίο. Ναι, okay, είναι σημαντικό για αυτό το λόγο. Αλλά γιατί, εάν συμβεί το οτιδήποτε στο τροφοδοτικό σας, μπορεί να πάρει μαζί στον κάτω κόσμο, στον Άδη, να πεθάνει μαζί και κάποιο άλλο κομμάτι του υπολογιστή σας, που πολλές φορές είναι πιο ακριβό, όπως καταγραφικών σας. Τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί να δώσει απότομα πολύ ρεύμα, μπορεί να μην μπορεί να δώσει αρκετό ρεύμα, οπότε να υπολειτουργεί το σύστημά σας. Μπορεί να πάθει κάτι αυτό, να χαλάσει, να κραγεί, να καεί και ταυτόχρονα να καούν μαζί και κομμάτια τα οποία είναι συνδεδεμένα μαζί του. Συγκεκριμένα, σε μένα μου έχει συμβεί να μου χαλάσουν σκληροί δίσκοι. Πολύ. Από 3 τροφοδοτικά στη ζωή μου. Και να χάσω πολλά αρχεία. Δυστυχώς. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε τόσο για το καινούργιο μου τροφοδοτικό όσο για το προηγούμενο τροφοδοτικό, αναφέροντας κάποια προβλήματα τα οποία ελπίζω πλέον να μην ξανααντιμετωπίσω. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν βιντεάκια στο κανάλι τα οποία θα είναι τεχνολογικού περιεχομένου γύρω από το νέο μου σύστημα για μια επερχόμενη αναβάθμιση που ετοιμάζω να κάνω στον υπολογιστή μου. Και μέσα από αυτή τη σειρά έχω σκοπό να σας δείξω κάποια πράγματα, να μάθετε κάποια πράγματα για αυτά, να ίσως κάνω κάποια tutorials γύρω από την όλη φάση του στησίματος ενός setup, να σας δώσω κάποιες ιδέες. Και τέλος, να σας δείξω το όλο μου setup. Από ένα τροφοδοτικό, συνήθως θέλουμε να είναι φτιαγμένο με αξιοπρεπές υλικά. Εγώ, όπως και πολλοί από εσάς, δεν ξέρουμε το πώς να κρίνουμε εάν κάτι είναι καλά φτιαγμένο. Γιατί δεν είναι ο κλάδος μας. Δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Δεν ασχολούμαστε με τα τροφοδοτικά συγκεκριμένα. Δεν είμαστε reviewers σε αυτόν τον κλάδο ή οτιδήποτε. Κανένας μας σχεδόν δεν θα μπορέσει να κατανοήσει σωστά πότε κάτι είναι καλό ή όχι. Όμως, κάτι που ξέρουμε σχεδόν όλοι, γιατί το ακούμε συχνά, είτε αυτό είναι σε ηχοσυστήματα, είτε αυτό είναι σε motherboard, είτε αυτό είναι στις τηλεοράσεις μας, είτε αυτό είναι στα τροφοδοτικά μας και γενικά σε πολλές συσκευές, είναι το γεγονός ότι οι ποιοτικοί πυκνωτές είναι οι ιαπωνικοί πυκνωτές. Japanese capacitors. Αυτές οι δύο λέξεις ακούγονται πολύ στον τομέα της τεχνολογίας. Θέλουμε επίσης να έχουμε εγγύηση. Όχι απλά να έχουμε έναν αριθμό που να μας λέει καλύπτουμε 5 χρόνια εγγύησης, 10 χρόνια εγγύησης, 15 χρόνια εγγύησης. Τα περισσότερα τροφοδοτικά πλέον καλύπτουν παραπάνω από 2 χρόνια, τα οποία είναι το ελάχιστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας 5, 10, 15 χρόνια. Μέχρι τόσο έχω δει. Άρα χρειαζόμαστε και support από την ίδια εταιρεία, να υπάρχει κάποια υποστήριξη, κάπου να απευθυνθούμε σε περίπτωση προβλήματος. Όλα αυτά λοιπόν που ανέφερα, δείτε μου τα πρόσφερε το προηγούμενο μου τροφοδοτικό, αξίας 160 ευρώ. Ένα τροφοδοτικό το οποίο χρυσοπλήρωσα και κατάφερε να με απογοητεύσει στο έπακρο. Ξεκινάμε το γεγονός ότι το τροφοδοτικό ήταν εξ αρχής με πρόβλημα. Κάτι το οποίο δεν ήξερα και φάνηκε στο μέλλον. Έστειλα λοιπόν στην εταιρεία του τροφοδοτικού ένα support ticket για να κάνω αίτηση αντικατάστασης. Πριν 3 χρόνια. Δεν μου απάντησα ποτέ. Έκανα ξανά μετά από 2 μήνες από τότε. Δεν μου απάντησα ποτέ. 6 μήνες μετά. Ποτέ. 7 μετά. Ποτέ. 2 χρόνια. Ποτέ. Πλέον είμαστε στα 3 χρόνια και κάτι μήνες και μου απάντησαν. Είχα ακόμα 1,5 χρόνο εγγύησης, οπότε αν δεν μου απαντήσανε και τώρα, μετά θα μου λέγανε τώρα που το είδαμε δεν έχετε εγγύησης να σας το καλύψουμε. Οπότε αναφερόμαστε σε 5 χρόνια ανύπαρκτης εγγύησης. Τώρα μην μου πει κανείς, ναι, αλλά σου απάντησαν, ναι, αλλά έχω χαλασμένο τροφοδοτικό 3 χρόνια τώρα και δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Όταν το αγόρασα, ήμουν αναγκασμένος να το πάρω, μιας και χρειαζόμουν ένα τροφοδοτικό. Είχα περάσει ήδη από ένα χαλασμένο τροφοδοτικό το οποίο μου έκαψε 2 δίσκους. Οπότε χρειαζόμουν κάτι το οποίο θα χρυσοπλήρωνα εγώ, θεωρητικά, γιατί θα ήθελα να είμαι καλυμμένος. Δυστυχώς δεν ήμουνα. Δυστυχώς έπεσα πάλι. Στην αρχή είχα βέβαια φτηνό τροφοδοτικό. Μετά που πήγα σε ακριβή λύση, κατέληξα πάλι να χάνω τα λεφτά μου. Και πάλι να υπολειτουργούν 2 δίσκοι μου. Δεν έχουν χαθεί ακόμα, απλά υπολειτουργούν. Μέχρι τότε δεν ξέραμε το αν το τροφοδοτικό είναι ποιοτικό ή όχι. Η εταιρεία βγήκε και το παρουσίασε με Chinese capacitors, κινέζικους πυκνωτές, που η ίδια δήλωσε πως το τροφοδοτικό είναι μια χαρά, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τα άλλα με Japanese, η υλοποίησή του είναι σωστή, μπλα 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 μπλα. Σουξουμουξου μανταλάκια, marketing και βλακίε. Το τροφοδοτικό λοιπόν, είχαν πρόβλημα 2 συγκεκριμένα μοντέλα της όλης σειράς, αυτό που έχω και το επόμενο με τα 100W παραπάνω. Τα υπόλοιπα, τα υποδιέστερα και τα μεγαλύτερου τύπου τροφοδοτικά ήταν normal. Μόνο συγκεκριμένα είχα πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από το συγκεκριμένο λοιπόν, θα μιλήσουμε για το καινούργιο μου τροφοδοτικό. Το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ την NZXT που είδε το πρόβλημά μου και εκμεταλλεύτηκε να μου στείλει ένα τροφοδοτικό. Yay! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για το NZXT Y850 ή 850. Το νέο τροφοδοτικό της NZXT για την E-Series, για την Y σειρά τροφοδοτικών της, η οποία δηλώνει μια έξυπνη σειρά τροφοδοτικών. Το τροφοδοτικό αυτό είναι φτιαγμένο σε συνεργασία με τη Seasonic και συγκεκριμένα είναι το Seasonic Focus Plus. Όσοι ξέρουν τη Seasonic είναι κολοσσός στον τομέα των τροφοδοτικών.
μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή φτιάχνει νομίζω και το 60% των τροφοδοτικών της αγοράς. Τώρα θα μου πεις, γιατί να πάρεις NZXT και όχι στη Sonic. Συγκεκριμένα, το τροφοδοτικό αυτό έρχεται μαζί με κάποια επιπλέον features και tweakings για να υπάρχει και το νόημα ύπαρξης του τροφοδοτικού αυτού. Το τροφοδοτικό έρχεται μαζί με έναν SSR θαλάσσης, όπως λέω εγώ, που δουλεύει ως αποθηκευτικός χώρος σε ένα χαρούμενο MOV. Θα πω MOV χρώμα. Εάν είναι λάθος, μη με διορθώνετε. Thanks. Τώρα, όσοι δεν ξέρετε, μπορεί να βαρεθείτε, οπότε θα πω κάποια πράγματα στα γρήγορα για να βγάλει ένα νόημα αυτό το βίντεο και σε εσάς. Με λίγες λέξεις, εάν θέλετε ένα αξιόπιστο τροφοδοτικό, θέλετε επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία για να έχετε άμεση υποστήριξη στο οτιδήποτε και ίσως είστε ψυχαναγκαστικοί και θέλετε NZXT PC Build, αξίζει. Εφόσον πλέον η NZXT δεν βγάζει μόνο CPU, RAM και αποθηκευτικό χώρο, όλα τα άλλα τα έχει. Έχει δρόψυξη, έχει fans, έχει motherboard, έχει κουτιά, έχει LED, πώς λέγεται, underglow LED, έχει fan controllers, LED controller, ambient lighting, υδροψύξεις το ανέφερα, κουτιά τα ανέφερα, τι άλλο, σίγουρα ξεχνάω κάτι. Έχει τα πάντα. Έχει slipped καλώδια. Είναι γενικά ακριβή όλη η σειρά τροφοδοτικών τους. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι άσκοπο, δεν είναι κάτι που δεν αξίζει. Ξεκινάω από τα θετικά λοιπόν, που είναι τα στάνταρ θετικά αυτά. Για παράδειγμα, σου προσφέρει εγγύηση 10 ετών, ελληνικής αντιπροσωπείας, υπάρχει NZXT Ελλάδος, οπότε είστε άμεσα καλυμμένος, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις μήνες για να αντικατασταθεί κάτι. Όπως εγώ θα περιμένω κοντά στους 3 μήνες για να μου τα αλλάξουνε. Και γενικά είναι φτιαγμένο από μια αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, τη Seasonic. Πάμε όμως τώρα και για εσάς που θα καταλάβετε κάτι παραπάνω. Έρχεται με ένα 24-πίνο καλώδιο, 2 4x4 pins καλωδίων για το CPU, 3 PCI Express 6x2 καλώδια, 2 SATA των 4 θέσεων, 2 περιφερειακών Molex 6 θέσεων και ένα mini USB για τις smart λειτουργίες του. Όλα τα καλώδια είναι με εσωτερικούς πυκνωτές. Η εσωτερική του κατασκευή είναι κάπως έτσι. Φαίνεται ωραίο. Εγώ δεν καταλαβαίνω χριστό. Αλλά φαίνεται συμμαζεμένο. Είναι αρκετά καθαρό εσωτερικά, χωρίς περίτα πράγματα, κρατώντας έτσι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έχει υψηλής ποιότητας ιαπωνικούς πυκνωτές και καλά φίλτρα που εξομαλύνουν τις υψηλές τάσεις. Όμως αυτά, όσοι ξέρουν τα τροφοδοτικά της Sonic, τα ξέραν ήδη. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς. Η διαφορά πλέον έρχεται στο νέο κλάδο τον οποίο προσπαθεί να ανοίξει η NZXT στα τροφοδοτικά της, τον Digital PSU, των έξυπνων, θεωρητικά, Power Supplies Units. Μέσω του προγράμματός της έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε την κατανάλωση του κάθε στιγμή τόσο συνολικά όσο ξεχωριστά για κάθε mainstream PC part. Τη θερμοκρασία του, ξεχωριστά τα βόλη για κάθε rail και τη συνολική χρήση που του έχουμε κάνει σε ώρες λειτουργίας. Επίσης, μπορεί ένας πιο advanced χρήστης να ρυθμίσει το ρεύμα που περνάει από CPU και PCI Express. Τέλος, μπορείς να ρυθμίσει την ταχύτητα του fan σε περίπτωση που θες κάτι πιο ήσυχο από το αυτόματο που έχει. Α! Και η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, οπότε σε αυτές που θες είτε να ρυθμίσεις είτε να ελέγξεις κάτι από το κινητό σου, ενώ χειρίζεις τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή, μπορείς να το κάνεις. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, γράψε μου στα σχόλια. Θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά με αυτόν τον τύπο ή να βρω κάτι άλλο, κάποιον άλλο τρόπο να το παρουσιάσω, γιατί μπορεί αυτό να ήταν βαρετό, μπορεί να ήταν χρονοβόρο ή οτιδήποτε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Αυτά. Κάντε subscribe στο κανάλι, αν ήδη, τσεκάρετε τα υπόλοιπα βίντεο, έχω διάφορα βίντεο ακόμα, είτε reviews, είτε gaming και άλλα. Τσεκάρετε την περιγραφή για το κανάλι μου στο Twitch, που εκεί πέρα μπορείς να έρθεις και να με παρακολουθείς να στριμάρω διάφορα βίντεο games. Όπως επίσης, να τσεκάρετε την περιγραφή για το Streamlabs OBS, ένα πρόγραμμα το οποίο μου προσφέρει ένα affiliate link που κάθε φορά που εσύ το κατεβάζεις, το κάνεις την κατάσταση και το τρέχεις έστω και μία φορά, εγώ έχω ένα χρηματικό κέρδος. Αυτά, τσεκάρετε επίσης για τα κοινωνικά μου δίκτυα και μέχρι την φορά τα λέμε, bye.